Γι' αυτό το πράγμα πήραμε μια πρωτοβουλία, η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Εγώ θα σας πω μόνο τη μεθοδολογία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάναμε μια ομάδα ομοφωνίας, αυτοί είναι οι συμμετέχοντες, με κόκκινο ο Κώστας Χατζημαρκάκης, γιατί θα σας πω, είχε το φόρτο να τα βάλει όλα αυτά που έγιναν σε κείμενο. Λοιπόν, που άρα έχει δουλέψει όσο οι άλλοι συν ένα εξάμηνο. Λοιπόν, ποιοι θα συμμετείχαν βασίστηκε στο πόσες δημοσιεύσεις έχουν πάνω στα δύο αντικείμενα, στο PubMed. Και βέβαια, από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε και να βρούμε χορηγό και χορηγό στην διαδικασία αυτή ήταν η εταιρεία Lille. Τι κάναμε. Πρώτα έκανε ο καθένας το κομμάτι του, τα είχαμε μοιράσει μια συστηματική έρευνα της βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδιά, συμπτώματα κατώτερου ερωτηματικού, καλοήθεις υπερπλασίας, διαταραχές εξπερμάτισης, θετική δυσλειτουργία, σεξουαλική λειτουργία. Για να καθοριστεί για κάθε από αυτές τις δημοσιεύσεις το επίπεδο γνώσης, το level of evidence. Μετά, αφού οργανωθήκαμε, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Delphi, που είναι μία που μπορείτε να μπείτε στο Delphi Method, να το βρείτε στο δίκτυο, να μην τη λέω πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά είναι μία διαδικασία, έτσι έχει βγει και το Princeton Consensus για τα καρδιαγγειακά και τη στήση, είναι η πιο δοκιμασμένη η μεθοδολογία ομοφωνίας. Λοιπόν, αναπτύχθηκε η ομοφωνία των ειδικών. Συμφωνήσαμε δηλαδή μεταξύ μας η ομάδα. Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη ιατρική και βέβαια πάντοτε την ιατρική με επίκεντρο τον ασθενή. Το επόμενο βήμα ήταν να κάνουμε αυτή την ημερίδα, εδώ πέρα στην Πορταριά είμαστε πάλι, με χορηγό τη Λίλη, για να παρουσιάσουμε σε ένα κοινό τα συμπεράσματα, να πάρουμε την κριτική, έχει βιντεοσκοπηθεί, είναι μέσα στα courses, στην ιστοσελίδα του ΙΜΟΠ την καινούρια. Καταγράψαμε τα διάφορα διλήμματα που υπήρχαν, τα διάφορα προβλήματα, φύγαμε, ξανασυζητήσαμε, τα σημάζεψε όλα ο Κώστας ο Χαριζημουρατίδης, έκανε το κείμενο και μετά αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο 50 σελίδων, που έχει όλη την ανάλυση, όλες τις βιβλιογραφίες με όλα τα συμπεράσματα, όλοι ελέγχθηκε από όλους από την ομάδα για διορθώσεις και τα λοιπά και συζητήθηκαν θέματα. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ πέρα, να σας παρουσιάσουμε πρώτα τα διλήμματα και ένας πάντοτε ερωτικός, γνωστός και μη εξαιρεταίος, είναι ο κύριος Αθανασόπουλος, ο οποίος ήταν, του όταν έθεσα αυτό και τον έβαλα, γιατί εγώ μοίρασα λίγο ποιος απειτεί, γιατί άμα παρακολουθήσει και μπείτε το βίντεο, ήταν αυτός που συνέχεια σήκωνε το χέρι του εδώ πέρα στην Πορταριά και έλεγε εγώ διαφωνώ, δεν υπάρχει ερευνητικά δεδομένα, εδώ πέρα υπάρχει κενό, η μελέτη εκείνη έχει αυτό το μεθοδολογικό πρόβλημα, οπότε πρώτα να πούμε τα διλήμματα που είχαμε, τις αμφισβητήσεις, και αμέσως μετά ο Γεράσιμος Αλευιζάτος λοιπόν, θα μας παρουσιάσει πού καταλήξαμε στον πίνακα με τα recommendations. Παραδίδω στον Τάσο Αθανασόπουλο. Ευχαριστώ.